Καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πείτε μας, πότε επικοινωνήσατε με το γιο σας τελευταία φορά? Την ημέρα της εξαφάνισης, 4 η ώρα, 4.30 το απόγευμα, με ένα μήνυμα μόνο. Σας έστειλε μήνυμα το οποίο σας ανησύχησε? Όχι, βασικά με ανησύχησε, αλλά μου ζητούσε να... να κάνω κάποια χαρτιά για να έρθει στη Γερμανία. Μόνο αυτό ήταν. Με ρώτησε πότε θα κάνω τα χαρτιά του για να έρθει στη Γερμανία. Εσείς είσαστε στη Γερμανία, εργάζεστε και είναι εδώ ο μικρός με τον παππού και τη γιαγιά? Ναι. Εδώ είμαι στη Γερμανία, ναι. Άρα ο γιος σας έστειλε ένα μήνυμα πριν εξαφανιστεί που έλεγε ότι μπαμπά, πότε θα μου φτιάξει τα χαρτιά για να έρθω κοντά σου? Όχι, για αυτό το θέμα μιλούσαμε. Όχι χαρτιά να έρθει, για να έρθει κάποτε, αλλά να περάσει ο κορονοϊός. Με ρώτησε μόνο αυτό, τι κάνεις παπά και πότε θα έρθω. Άρα το παιδάκι σας είχε μία ανησυχία, ο γιος σας. Ήθελε, ρωτούσε πότε θα έρθει στη Γερμανία να σας βρει. Δηλαδή είχε την ανάγκη να έρθει κοντά σας. Εντάξει, αυτό είναι λογικό, γιατί ήθελα και εγώ να τον δω και να δει και τον αδερφό του. Δεν είναι κάτι το παράλογο. Πολύ καιρό συζητούσαμε, αλλά λόγω του κορονοϊού δεν μπορούσαμε να κανονίσουμε ένα ταξίδι για να βρεθούμε, για να δει τον αδερφό του, να μας δει, να τον δούμε, γιατί δεν κάναμε και διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορέσαμε να πάμε Ελλάδα και θέλαμε να ειδωθούμε. Ήταν νορμάλ αυτό. Σας είχε μιλήσει για κάτι τώρα τελευταία που τον ανησύχησε? Κάτι που τον ένιωσε να νιώσει άσχημα για αυτό το βίντεο που κάποιοι ανέβασαν? Και να ξέρετε, να είστε βέβαιος ότι επειδή ασχολούνται οι αρχές, ασχολείται η ελληνική αστυνομία με το θέμα και τον ψάχνει και ασχολείται και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, να είστε βέβαιος ότι είτε ό,τι και να γίνει, οι υπαίτιοι θα πληρώσουν. Ό,τι και να γίνει. Οι υπέτη θα πληρώσουν. Το σημαντικό είναι το παιδί σας να γυρίσει πίσω στο σπίτι και να είναι καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να ξέρει, θα γυρίσει πίσω και θα είμαστε όλοι στο πλευρό του και η αστυνομία θα είναι στο πλευρό του. Να γυρίσει πίσω στη γιαγιά και στον παππού, η αστυνομία θα τους βρει αυτούς που προσπάθησαν να τον διασύρουν. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω, ναι. Πόσο καιρό έχετε να τον δείτε από κοντά? Πάνω από ένα χρόνο. Έκανε προσπάθειες στο τραγούδι, θα έβγαζε το πρώτο του τραγούδι. Τι σας έλεγε γι' αυτά? Χαρούμενος ήταν και ήμασταν πάντα δίπλα του. Εσείς είστε με τη μαμά του και τον αδελφό του στη Γερμανία και ο Πιτσιρικάς είναι εδώ στην Ελλάδα με τον παππού και τη γιαγιά? Όχι, όχι. Εγώ δεν είμαι μαζί με τη μαμά του. Ναι. Έχουμε χωρίσει εδώ και χρόνια και δεν ζούμε μαζί. Ναι. Εντάξει, τα οικογενειακά σας δεν μας απασχολούν. Αλλά θέλω να πω ότι είσαστε σε επικοινωνία, είσαστε σε επαφή, έτσι, με τη μαμά του. Ναι, έχω επαφή με το παιδί. Ναι, μιλάμε τακτικά και με τον αδερφό του μιλάει πολύ. Τατιάνα, επειδή έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές, ειδικά το τελευταίο 24ωρο, είναι μία συμπεριφορά που συνήθιζε να έχει ο γιος σας, δηλαδή να χάνεται για κάποιες ώρες, για κάποια 24ωρα και να επικοινωνεί αργότερα μαζί σας, ή είναι κάτι που σας ανησυχεί γιατί είχατε τακτική και συχνή επικοινωνία μαζί του? Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι. Είχατε τακτική και συχνή επικοινωνία μαζί του? Ναι, πολύ τακτική. Ιδίως το τελευταίο καιρό πάρα πολύ και πιο πολύ μιλούσε και με τον αδερφό του τακτικά πάντα. Αυτό το βίντεο που ανέβασε, που στην ουσία με αυτό το βίντεο αποχαιρετούσε τους φίλους του και τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν θα το αναλύσουμε τώρα, και έλεγε και τους λόγους που το κάνει. Γι' αυτό το ροζ βίντεο του διασυρμού του. Αυτό το βίντεο εσείς προλάβατε να το δείτε? Το είδε ο γιος σας, ο άλλος που τον ακολουθεί, που είναι και πιο νέο παιδί και βλέπει τα stories και αυτά στο Instagram? Ναι. Είδα χθες κάποια πράγματα. Εκείνο το βράδυ δεν τα είδα. Ναι. Αν μιλάτε για το ροζ βίντεο, το είδα χθες. Είδατε το ροζ βίντεο ή είδατε το βίντεο του γιού σας που αποχαιρετάτε από τα δύο?
Το βίντεο του γιού μου που αποχαιρετούσε το είδα το βράδυ της ημέρας που εξαφανίστηκε. Το βρήκε ο μικρός ο αδερφός του και μου το έδειξε το βράδυ, 12 με 1 ώρα το βράδυ. Εκεί λοιπόν τη νύχτα που είδατε το γιο σας να αποχαιρετά, εκεί τον πήρατε τηλέφωνο και δεν απαντούσε? Ναι. Προσπαθούσαμε όλη τη νύχτα. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου και παίρναμε τηλέφωνο όλη τη νύχτα. Και το ροζ βίντεο έχει έρθει και στα δικά σας χέρια, δηλαδή κάποιος το έχει κατεβάσει, κάποιος το έχει σώσει, το έχετε δει και αυτό? Ναι, έχω δει χθες κάποια πράγματα που ανεβάζαν από ψεύτικο προφίλ πάλι στο Instagram και τα έχω στην κατοχή μου αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κρύβονται πίσω από ψεύτικα προφίλ, Τατιάνα. Κρύβονται πίσω από ψεύτικα προφίλ και πραγματικά προκαλούν απίστευτες βλάβες, ψυχολογικές και άλλες, στα θύματα τους. Και όποιος το έχει κάνει αυτό, το λέω για 10η φορά, να είναι βέβαιος. Βέβαιος ότι θα βρεθεί και θα πληρώσει για την πράξη του. Θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τη δίωξη να βρει ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός. Είτε είναι ψεύτικος, είτε ό,τι. Να βρει τα ίχνη του και να βρει άκρη και να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος και να πληρώσει.